Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά στους σε εορτάζονται, σε Δημήτρη και Δήμητρα. Πάμε να δούμε τα θέματα της σημερινής ημέρας. Κυριαρχεί ο θάνατος της Φόφης γεννήματα, μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή. Μια σπουδαία γυναίκα που έδωσε μια μάχη άνηση με τον καρκίνο. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης και στο συνάδελφο του Βαγγέλη τον Χριστόδουλο να μας δώσει όλα τα νεότερα. Αύριο θα γίνει η κηδεία της Φόφης γεννηματά, ημέρα εθνικού πένθους και βέβαια έχουμε πολλές εξελίξεις. Ναι, ήταν μια μάχη η οποία ξεκίνησε από το 2008 μέχρι χθες που έφυγε από την ζωή η Φόφη γεννηματά με τον καρκίνο. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την είδηση του θανάτου της. Φυσικά και ο πολιτικός κόσμος, τα συλληπιτήριά τους μετέδωσαν δια εκπροσώπων τους όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής. Η Βουλή διέκοψε τις εργασίες της για διάστημα 7 ημερών, ενώ την αυριανή ημέρα, η μέρα της κηδείας της, έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος. Να δώσουμε δύο στοιχεία για το τι θα γίνει αύριο. Καταρχήν, η σωρός της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη και αμέσως μετά η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε ηλικία λοιπόν 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Φόφη γεννηματά. Ήταν μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Υπενθυμίζω ότι προ-δεκαημέρου η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής είχε ανακοινώσει, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο και επιδεινώθηκε η υγεία της, την απόφαση της να μην πάρει μέρος στις εκλογές για την ανάληψη του νέου Προέδρου. Τότε λοιπόν αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. 10 ημέρες αργότερα η Φόφη γεννηματά έφυγε από τη ζωή. Τη Φόφη γεννηματά θα τη τιμήσουμε βέβαια ως ενεργεία υπουργό. Έτσι έχει οριστεί. Αυτά προβλέπει το πρωτόκολλο. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.